Εκρηκτικές διαστάσεις παίρνουν στη Γαλλία οι διαμαρτυρίες κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Το πρωί έγιναν επεισόδια με την αστυνομία σε τουλάχιστον δύο λύκεια της χώρας που τελούν υποκατάληψη στη Λιόν και το Παρίσι. Οι αρχές που έκαναν 196 συλλήψεις αποδίδουν τις συμπλοκές στην ανάμειξη ταραχοποιών, οι οποίοι άρχισαν να πετούν πέτρες, να καταστρέφουν βιτρίνες και να πυρπολούν αυτοκίνητα. Οι μαθητές όμως υποστηρίζουν ότι την ένταση προκάλεσε η αστυνομία. Εκτός από το δυναμικό παρόν των μαθητών στις κινητοποιήσεις, την πίεση προς την κυβέρνηση Σαρκοζή συνεχίζουν οι σιδηροδρομικοί, οι οδηγοί φορτηγών που προκαλούν ποτηλιαρίσματα και μπλόκα στους δρόμους, οι εργαζόμενοι στα δηληστήρια που έχουν προκαλέσει μεγάλη έλλειψη καυσίμων σε τουλάχιστον 1000 πρατήρια βενζίνη σε ολόκληρη τη χώρα. J'ai plusieurs stations service. Peut-être pas loin de 7. On va aller chercher notre essence en Belgique. Η γενική παράλυση όμως αναμένεται για αύριο, η μέρα της 6ης Πανεθνικής Απεργίας κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Την απεργία θα στηρίξουν σχεδόν όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι, όπως και οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια, όπου αναμένεται να μην εκτελεστεί το 50% των πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια Ορλή του Παρισιού και το 30% των πτήσεων από και προς τα υπόλοιπα αεροδρόμια.